Η Αναστασία Τελιανίδου, τον επόμενο καλεσμένο στην τηλεφωνική μας γραμμή, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ μετά από μια σκληρή εξεταστική χθες, κύριε Γεωργιάδη, που είχατε την καλοσύνη έτσι να ξυπνήσετε νωρίς και να βρίσκεστε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε. Είμαι εξήμιση αυτά το πρωί, όπως είναι αυτό το πρωί κάθε μέρα. Είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Αυτό σημαίνει ότι είστε στις επάλξεις πάντα, κύριε Γεωργιάδη. Σας άκουσα χθες να λέτε ότι προσφέρατε τις καλές σας υπηρεσίες, κύριο Γεωργιάδη, και ότι όλα γίνανε για το δημόσιο συμφέρον. Ότι όλες οι παρεμβάσεις σας έγιναν για καλό. Τελικά εξυπηρετήθηκε το καλό, κύριο Γεωργιάδη, θεωρείτε, μέσα από αυτές τις ενέργειες? Δεν το θεωρώ. Το απέδειξα χθες στην εξεταστική και σοβαρός αντίλογος δεν υπήρξε τελικά, όπως ίσως είδατε. Όταν παίξει και στο κανάλι, μπορούσε να το δει και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός, πλην των όσων το είδαν χθες στο διαδίκτυο, με αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες, δεν θα υπάρχει καμία αμφιβολία. Εκατέθεσα καταθετικά έγγραφα. Το δημόσιο πήρε περίπου 50 εκατομμύρια, οι εργαζόμενοι πληρώθηκαν περίπου 12 εκατομμύρια και το νοσοκομείο υπάρχει και λειτουργεί. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι εργαζόμενοι θα είχαν απολυθεί, το δημόσιο θα έχει χάσει τα λεφτά του και το νοσοκομείο να κλειστό. Άρα προφανώς εξυπηρετήθηκε το δημόσιο συμφέρον. Απορώ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τόσο χρόνο για να ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση που δεν είναι σκάνδαλο, είναι επιτυχία μας. Η απομάκρυνση του κυρίου Μαρτίνη είναι κάτι... Φαντάζομαι να χωριέστε από μακρύ, κύριε Μαρτίνη. Όχι. Όχι, άμα να χωριέστε, να σας ζητήσω συγγνώμη. Όχι, κύριε Γεωργιάδη. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι είναι κάτι στο οποίο φαίνεται να υπάρχει και ένα κοινό σημείο σύγκλησης μεταξύ των μελών της Επιτροπής. Την εξαστική. Διαβάζοντας το τι έλεγε ο υπεύθυνος υγείας του ΣΥΡΙΖΑ τότε και νυν υπουργός του υγείας ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, το 13 στη Βουλή, όπου μου ζητούσε να παρέμβω για να διώξω τον Μαρτίνη. Και όλη την κουβέντα χθες την ξεκινήσαμε με το αν είχα την τυπική αρμοδιότητα να ζητήσω την παρέτησή του. Και είπατε εγώ στον κύριο Λάπα, ακολούθησα τη συμβουλή του κύριου Ξανθού. Τι θα λέτε? Και δεν θα κάνω. Και τελείωσε η σχετική συζήτηση. Δηλαδή, φανταστείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ μου ζητούσε να ζητήσω την παρέτηση Μαρτίνη. Εγώ ζήτησα την παράτηση Μαρτίνη και μετά μου είπαν: μα είχε το δικαίωμα να ζητήσει την παράτηση Μαρτίνη. Μετά του κουμπάρε να παίζουμε. Με τη χθεσινή σας κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή, φαντάζομαι ότι έκλεισε και η δική σας παρουσία. Όχι, έχω άλλη μία να πάω, γιατί δεν με ρώτησαν οι συνάδελφοι υπόλοιποι του ΣΥΡΙΖΑ. Πάω, παρακάλεσα να τελειώσουμε χθες. Θέλανε μία διακοπή, είχαν κουραστεί. Ζητήσετε να καταθέσετε για το κελπνό, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό θα είναι το επόμενο γύρο. Οι εξαστικοί για την υγεία έχουν τι θα έχει. Πρώτα το ερήκο δυνάμεων, το οποίο τώρα φαντάζομαι τελειώνει μετά από την τεράστια μου, δεν έχει να πω. Τελείωσε το θέμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ω θέμα καθόλου. Μετά θα πάμε στο κελπνό, που και εκεί φυσικά πρέπει να προσκληθώ για να απαντήσω το κελπνό. Και μετά θα γίνει για τα φάρμακα, και θα πάω να απαντήσω για τα φάρμακα προφανώ. Πάντως, κύριε Γεωργιάδη, δηλώνετε πάντα έτοιμο να παρουσιαστείτε σε όποια εξεταστική επιτροπή. Μα εννοείται, εγώ δεν είμαι καμένο που λέει αν έχει τα αντάρκα εξεταστική και μετά κρύβεται. Όποιο δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, να ξέρετε. Όχι μόνο δεν φοβάται να πάει στην εξεταστική, αδειμονεί όπως εγώ. Όποιος έχει να κρύψει όπως ο Καμένος, κάνει το πάνε για να μην γίνει εξεταστική και να μην πάει. Αυτή είναι η διαφορά μας, να ξέρετε. Γιατί λέει ο λαός, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν ο Καμένος και μου λέει αυτά που λένε στον Καμένο, θα είχα πάει μόνο μου να καταθέσω έτοιμα εξεταστικής. Όχι θα περίμενα, θα έλεγα κάντε και μόλις κάνουν οι άλλοι θα κρυβόμουν. Να περάσουμε λίγο και στα θέματα της οικονομίας, κύριε Γεωργιάδη. Είχαμε μια έξοδο στις αγορές που και ο ξένος τύπος την χαιρέτησε και στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχει έτσι μια ικανοποίηση. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη από την Καβάλα να λέει ότι και άργησε η έξοδο στις αγορές και πολύ ακριβά δανειστήκαμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εξάρτητα πάντα πιο απλά το βλέπει. Εάν με ρωτάτε αν η Ελλάδα πρέπει να βγει στις αγορές, λέω πρέπει να βγει στις αγορές. Εάν μου λέτε αν η προθεσμή μας έξοδος ήταν μια επιτυχία, δυστυχώς δεν ήταν. Τονίζω το δυστυχώς. Εγώ δεν θα κάνω την εμψημυρία του ΣΥΡΙΖΑ το 2014, το προσυμφωνημένο ομόλογο. Δεν λέω τέτοια εγώ. Δυστυχώς όμως τα ομόλογα έχουν ένα κριτήριο που τα κρίνει. Την απόδοσή τους. Η απόδοση δεν ήταν ικανοποιητική. Είχε μέση απόδοση 4,25. Σύν όμως τον πόνους που δώσαν στους παλαιούς κατόχους ομολόγων φτάνει το 4,893. Δηλαδή δανειστήκαμε περίπου παρόμοια με το 2014. Όταν είσαι 3 χρόνια μετά και όταν όλοι οι υπόλοιποι δανείζονται με κάτω από το μισό. Γιατί αυτή είναι η διαφορά στην αγορά ομολόγων του 2014 με το 2017. Το να μένεις σταθερός μετά από 3 χρόνια και έχω ψηφίσει μετά 14 δισεκατομμύρια, προφανώς δεν είναι ικανοποιητικό. Είναι προφανώς αποτυχία. Αυτή είναι η μία οπτική. Φυσικά η άλλη οπτική είναι ότι τουλάχιστον κατάλαβα να κάνεις το πρώτο βήμα. Γιατί εγώ δεν θέλω να είμαι, επαναλαμβάνω, ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω όμως να πω 2 παρατηρήσεις εδώ. Το πρώτο και κυριότερο, για φανταστείτε ότι βγήκαν στις αγορές αυτοί που μιλάγανε για τα χθες και πονίδες στο χρέος. Και είχαν κάνει και ολόκληρη εξεταστική επιτροπή στη Βουλή γι' αυτό. Καταλαβαίνετε ότι βγαίνοντας στις αγορές αναγνωρίζουν και όλο το χρέος. Και δεύτερον και κυριότερον και πιο εύκολα κατανοητό από τους ακροατές σας,
το ομόλογο που εξέδωσε η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, να ξέρετε, είναι σε αγγλικό δίκαιο. Θυμάστε τι λέγανε στη Βουλή για το αγγλικό δίκαιο? Ο Τσίπρας και ο Καμένος και ο Τσακαλώτος και ο Κατρούγκαλος και οι υπόλοιποι έλεγαν προδοσία το αγγλικό δίκαιο και προδότες όσους υπογράφουν αγγλικό δίκαιο. Και τώρα σας ρωτώ, δηλαδή το 12 ή το 14 το αγγλικό δίκαιο είναι προδοσία και το 17 το αγγλικό δίκαιο είναι εθνικοαπελευθερωτικό? Μα δεν τρέποντας, δεν σας συγγνώμη. Ειλικρινά, εγώ σας τρεπόμουν για αυτά που έχουν πει. Κύριε Γεωργιάδη, ασκείται κριτική σε επιλογές κυβέρνησης και τις αποφάσεις. Δεν είναι κριτική, το καταλαβαίνετε και εσείς αυτό. Δεν μπορεί να λες τους πολιτικούς αντιπάλους προδότες για το αγγλικό δίκαιο και μετά τα βάζεις εσύ αγγλικό δίκαιο να μπορεί να πεις ένα εντάξει, παιδί μου, κάναμε λάθος. Τελικά δεν είναι προδότες για το αγγλικό δίκαιο. Πες αυτό, ρε παιδάκι, μέσα, όχι προς τους αντιπάλους σου. Πες ελληνική, λέει, συγγνώμη, σε παρασύραμε. Αυτά που λέγαμε ήταν λάθος. Δεν μπορεί να μην το κάνεις αυτό, ρε παιδάκι. Δεν μπορεί να είναι στοιχειώδη ετοιμότητα, στοιχειώδη γενναιότητα. Στοιχειώδη, έτσι το έχουν αξιοπρεπείς άνθρωποι μεταξύ τους. Με δεδομένη την κρίσιμη καμπή που βρίσκεται στη χώρα και η χώρα, κύριε Γεωργιάδη, ποιες θα είναι οι διαφορετικές επιλογές που θα μπορούσε να είχε κάνει η κυβέρνηση ή οι πρωτοβουλίες της, για να βγούμε αλλιώς στις αγορές ή δεν ξέρω. Η κυβέρνηση πρέπει να έχει κλείσει την αξιολόγηση πολύ γρηγορότερα. Εάν είχε κλείσει την αξιολόγηση το Δεκέμβριο, όπως ήταν ο αρχικός στόχος, δεν λέω πέρσι το Μάρτιο που λέει το μνημόνιο, ας πούμε το Δεκέμβριο, θα είχαμε βγει σε αγορές με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο. Εγώ πιστεύω κάτω από 4-2 θα είχαμε βγει τώρα. Δεν μπορέσαμε γιατί καθυστέρησε πάρα πολύ ο κ. Τσίπρας. Και αυτό θέτει σε κίνδυνο τη συνολική μας έξοδο για τις αγορές. Γιατί προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Και το λέγεται να είναι καταγεγραμμένο. Εάν μεν κλείσει γρήγορα την τρίτη αξιολόγηση, το επόμενο ομόλογο που θα βγάλουμε θα έχει χαμηλότερη απόδοση. Εάν όμως αργήσει η αξιολόγηση και φτάσουμε Νοέμβριο και δεν έχει κλείσει, τότε τα επιτόκια θα αρχίσουν πάλι να ανεβαίνουν. Και τότε η έξοδο μας αγορές τον Ιούλιο θα είναι αδύνατη. Άρα τώρα για πρώτη φορά ο κ. Τσίπρας, επειδή ακριβώς βγήκε στις αγορές, έχει έναν δείκτη που θα τον μετράει, το ομόλογο του, το επιτόκιο του ομολόγου. Άρα θα πρέπει να κλείσει την τρίτη αξιολόγηση γρήγορα. Γρήγορα, όχι με το μετέωρισμα του Τσίπρα, που είναι γκαζοζέν, ξέρετε τον γκαζοζέν στην περιοχή. Κάποια οχήματα πηγαίνανε με 3 χιλιόμετρα, 4 και κάνανε Πειραιά, Αθήνα, ξέρω, 2 μέρες. Αφού ο Τσίπρα έτσι πηγαίνει, με 2 χιλιόμετρα. Τώρα πρέπει να γίνει κανονικό αυτοκίνητο. Πρέπει να τρέξει η αστυνομία κανονική ταχύτητα. Γίνει ζάσταβα, ρε παιδά, που το αρέσουν τα ρώσικα και τα σουβεντικά. Είναι σέρβικο το ζάσταμα. Λοιπόν, α πάω Ελλάδα, ξέρω το αρέσουν τα σοβιετικά. Αλλά να είναι Ελλάδα τουλάχιστον. Μην είναι Τσίπρα, γκαζοζέν, να είναι κανονικό. Αλλιώ την πατήσαμε. Κύριε Γεωργιάδη, στην. Όπως βλέπετε, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις μεγάλες ικανότητες. Με περί τεραστίου πολιτικού μεγέθους. Το καταλαβαίνω από αυτά που λέτε. Να ρωτήσω όμως, εμπιστοσύνη καθόλου δεν έχετε στους περιφερειάρχες της χώρας και στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση μέσα από αυτά τα συνέδρια να τους εντάξει στο διάλογο για την παραγωγική ανασυγκρότηση? Γιατί είδαμε χθες μια ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας που ουσιαστικά βάζει βέτο στα στελέχη της να κάνουν την εμφάνισή τους. Δηλαδή το να πας να ακούσεις τον Πρωθυπουργό να μιλάει για αυτά. Τι κακό μπορεί να έχει? Δεν το βάζει πουθενά η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει καμία εμβολία ότι τα σχετικά ταξίδια του Πρωθυπουργού είναι σφιέστες. Δεν χρειάζεται να πάει ο Πρωθυπουργός στην περιφέρεια για να μάθει προβλήματα της περιφέρειας. Ο Πρωθυπουργός θα βάλει μαξίμου, έχει συνολική εικόνα του κράτους. Αν θέλει να λύσει τα προβλήματα, τα λύνει. Παρά τα αυτά, δεν σημαίνει ότι είναι κακό να πάει. Έτσι, ας πάει ποιος? Ο Πρωθυπουργός θα πάει ούτως ή άλλως. Τα δικά στελέχη θα πάνε? Γιατί βλέπουμε ότι ο κύριος Μπακογιάννης, στο περιφέρεια του οποίου φιλοξενείται για το συνέδριο. Μα με συγχωρείτε, πουθενά δεν είπε η Νέα Δημοκρατία ότι τα εκλεγμένα στελέχη μας που έχουν θεσμικούς ρόλους δεν πρέπει να πάνε. Πουθενά το έχουμε πει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία στυλιτεύει την τακτική του Πρωθυπουργού ότι είναι φιέστα. Δεν λέει στους εκλεγμένους ότι δεν θα υπηρετήσετε τον θεσμικό σας ρόλο. Αν είναι δυνατόν. Αυτές είναι ερμηνείες της αυγής αστιότητες. Μάλιστα. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και μέσα στο κόμμα σας, όπως και σε άλλα κόμματα φυσικά, στο θέμα της αξιολόγησης των στελεχών. Ναι, η Νέα Δημοκρατία είχε μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια για αυτό το πράγμα. Ποια είναι η βασική φιλοσοφία αυτής της προσπάθειας και ο στόχος που έχει θέλουμε θέσει ως κόμμα? Θέλουμε να έχουμε στελέχη από την αγορά, από την πραγματική ζωή. Θέλουμε το κόμμα να είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Δεν θέλουμε να νομίζει κάποιος Νέα Δημοκρατία ένα κλειστό κλαμπ. Θέλουμε να ξέρει ο κάθε Έλληνας ή κάθε Ελληνίδα ότι αν θέλει να προσφέρει στην πολιτική και στην Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία θα τον υποδεχθεί με ανοιχτές αγκάλες. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία να προχωρήσουν άνθρωποι που έχουν ικανότητες και προσόντα και έχουν δουλέψει στη ζωή τους, έχουν καλές σπουδές και έχουν να παρουσιάσουν έργο. Θέλουμε να δώσουμε ευκαιρίες και σε άλλους ανθρώπους να αναδειχθούν. Και στην έκθεση τι θα μας φέρετε εδώ στη Θεσσαλονίκη, κύριε Γεωργιάδη? Γίνεται ήδη φαντάζομαι ο σχεδιασμός σε κομματικό επίπεδο? Θα δείτε όπως και πέρσι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα χρόνο φυσικά μετά με τα νέα δεδομένα των ΟΣΕ τους, να παρουσιάζει το κυβερνητικό μας πρόγραμμα όπως και πέρσι. Με στοιχεία και νούμερα. Και όχι επί απτερότητα, σαν τα προγράμματα Θεσσαλονίκης του παρελθόντος που ακόμα γελάνε και οι πέτρες.
Με στοιχεία και νούμερα και μικρό καλάθι. Όσο θυμάμαι τον κύριο Βαρουφάκη να αποκαλύπτει ότι μετά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης πήρε το Τσίπρα και του είπε: Αλέξη, αυτά που ανακοίνωσες είναι τρίχες. Και του είπε ο Αλέξης: Μη φοβάσαι, Γιάννη, αυτά τα λέμε για το λαό, εσύ θα κάνεις άλλα. Όσο το σκέφτομαι ότι γίνει αυτός ο διάλογος στην πλάτη του ελληνικού λαού και κρυφά από τον ελληνικό λαό μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Μα για φανταστείτε, έχει βγει ο Αλέξης Θεσσαλονίκη, έχει κοροϊδέψει 11 εκατομμύρια Έλληνες και γελάει πίσω την πλάτη των Ελλήνων με τον Βαρουφάκη στο τηλέφωνο. Φανταστείτε. Για τους χαζούς που τον πιστεύανε. Μικρό είναι το καλάθι των παροχών που θα υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή συγκρατημένο όπως πέρσι πήγαμε το. Ο κ. Μητσοτάκης θα παρουσιάσει μόνο αυτά που γίνονται. Τίποτα από αυτά που δεν γίνονται. Περιμένουμε λοιπόν να σας υποδεχτούμε όλους μαζί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαγιάδη. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Are you ready to take my hand?